Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει χάσει περίπου μισό εκατομμύριο στρατιώτες της. Αυτό δήλωσε ο σύμβουλος του επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, Γιάννη Γκαγκίν, σε συνέντευξή του με τη ρωσική κρατική υπηρεσία Ρία Νοβόστη. Εάν μιλάμε για τις απώλειες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τότε υπήρχαν πάρα πολλές διαρροές. Έτσι καταλάβαμε πόσες απώλειες είχαν από πληροφορίες που σύλλεξε η υπηρεσία πληροφοριών μας και έλαβε από πηγές στην Ουκρανία. Ωστόσο υπάρχουν και δημόσια διαθέσιμα δεδομένα. Για παράδειγμα, μία εβδομάδα πριν ή λίγο νωρίτερα στην Ουκρανία μία υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που ανέφερε πως 400.000 παραλήπτες δεν θα ξανασηκώσουν το τηλέφωνο ποτέ, δήλωσε ο Γκαγκίν. Εξήγησε πως το εν λόγω βίντεο παρουσίασε σχήματα ουκρανικού στρατιωτικού προσωπικού οι οποίοι δεν θα λάμβαναν ή θα έπαιρναν κλίση ξανά. Επίσης το νούμερο 400.000 είναι μόνο από έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Γκαγκίν, το βίντεο γρήγορα αποσύρθηκε και αφαιρέθηκε από παντού, αλλά αυτά τα νούμερα είναι αληθινά. Υπήρχε και μία άλλη στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιάνς Στόλτεμπεργκ, σε συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ρωτήθηκε εάν πέθαναν περισσότεροι από 500.000 στρατιώτες της Ουκρανίας, δεν απάντησε τίποτα, απλά είπε πως δεν υποσχέθηκε ότι θα ήταν εύκολο. Έτσι συμφώνησε με τη σιωπή του, δήλωσε ο Γκαγκίν, ο οποίος πιστεύει πως αυτό το νούμερο είναι πολύ κοντά στην αλήθεια. Ο Γκαγκίν πρόσθεσε πως αυτά τα νούμερα δεν περιλαμβάνουν λοιπές απώλειες, όπως για παράδειγμα τραυματισμένους κλπ. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε οι αγνοούμενοι, οι οποίοι είναι αμέτρητοι. Από την άλλη, μονάδες της Ρωσικής Ομάδας Δυνάμεων Κέντρο απόθεσαν δύο επιθέσεις των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή της προεξοχής Τόρσκι, στην κατεύθυνση του Κρασνολιμάνσκ. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Κέντρο, Αλεξάνδρ Σαβτζούκ, στη Ρία Νοβόστη. Στην κατεύθυνση του Κρασνολιμάνσκ στην περιοχή της προεξοχής Τόρσκι, συντονισμένες δράσεις μονάδων της ομάδας Δυνάμεων Κέντρο απέκρουσαν δύο επιθέσεις από μια ομάδα εφόδου της 63 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, υπόθηκε από το Ρώσο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ρωσικό πυροβολικό με τη βοήθεια της ρωσικής αεροπορίας στρατού έπληξε μονάδες της Ουκρανικής 67 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας και της 12 Ταξιαρχίας Ειδικού Σκοπού Αζόφ στη δασόδη περιοχή του Σερεμπριάνσκι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.